Καλημέρα. Θα δούμε. Γιατί δεν ξεκίνησε καλά? Όχι. Γιατί με έκανε... Με ενόχλησε ένας κατά τη διαδρομή. Σε έκανε unfollow? Όχι ρε. Με ενόχλησε ένας στη κατά τη διαδρομή. Λέω, αυτό λέω. Ναι, σε ναι, ναι. Unfollow. Για περίμενε λίγο τώρα γιατί χτυπάνε τα τηλέφωνα. Άκουσα και ένα ευχάριστο. Προχωράμε όλοι. Όλα καλά θα πάνε. Είδες πως άλλαξε η διάθεση. Βεβαίως. Με ένα τηλεφωνηματάκι. Με ένα τηλεφωνηματάκι. Τσακ, τσακ, ένα και ένα δεν κάνουν δύο. Ορίστε. Τι νέα? Μια χαρά, έστω να μου πεις. Πάρα πολύ καλά, φίλε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι όλα τακτοποιημένα. Είμαστε ξεκούραστοι, δεν δουλεύουμε καθόλου. Όλη μέρα καθόμαστε, κονομάμε. Είναι όλα λεβεντιά. Έτσι. Τι σου κάνει ο άλλος στον δρόμο? Ναι, άλλο μου. Με έκλεισε, φίλε. Και δεν ζήτησε μια συγγνώμη. Α, ήσουν με μηχανή και ήταν με αυτοκίνητο. Ναι, κλασικό, ε. Ναι, και πήγε κυλοφοριόδρομο, α πούμε, και τα λοιπά. Μου λέει, ήθελα να στρίψω γιατί δεν ήξερα, δεν μου βγάλει το GPS. Κάναμε το GPS, οδηγούσαμε στο κέντρο. Ναι. Τέλος πάντων όμως, ευτυχώς είμαι πολύ ωραίος και είναι και Παρασκευή σήμερα και έχει καλό καιρό και τα λοιπά και όλα θα πάρει καλά. Και δεν θέλω να συγχυστώ γιατί αύριο έχω και τελικό. Έχει και αύριο και Champions League. Ναι, έχει. Και είναι όλα σε αυτή την κατεύθυνση. Έχει Dortmund. Τι έχει, λέει? Dortmund. Κανόνισε. Γιατί κανένα. Μην μου λες τέτοια τάξη. Dortmund θέλω, φίλε. Αλήθεια τώρα λες. Η Real έχει πάρει 14. Πόσο να πάρει? Και ένα 15. Πόσο, γιατί? 20-30. Πόσο γίνει? Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή εμείς Ολυμπιακός, αλλά δηλαδή, άμα πάρουμε κι άλλο κι άλλο κι άλλο μας πειράζει. Είναι υποστηρίζω το άτομο τώρα, πλάκα. Όχι, δεν καταπιέζουμε τα συναισθήματα, το είπαμε αυτό. Ποτέ. Ναι, ισχύει και εντός των συνόρων και εκτός. Όπως έχεις διαπιστώσει, γενικά δεν έχω και μεγάλη επιτυχία στις προβλέψεις όπως έχει ο Μίνος. Yes. Ο Μίνος βλέπεις, τα έχεις αρρώσει όλα. Είπε και Ολυμπιακό, ε. Τα είπε όλα. Ναι, φίλε. Όπω. Τα είπε. Θα το ρωτήσω σήμερα για αύριο. Βέβαια θα το ρωτήσω. Επειδή δεν έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Εννοείται, δεν έχει σημασία. Real Dortmund, θα το ρωτήσει. Θα το πει, ε. Μα παίζει κόσμο, έχει στείλει κόσμο στο ταμείο, φτιάχνει τι καλοκαιρινέ διακοπέ. Ωρε, μάνα μου. Φτιάχνουν κουμπαρά. Με τι φοβάμαι, ρε παιδί μου, ότι άμα πάω και. Αλλά θέλω Ντόρτμουντ, δηλαδή τη συμπαθώ αυτή την ομάδα. Δεν εντάξει, είναι. Είναι συμπαθέστατη, αλήθεια να λέει. Δηλαδή τώρα εντάξει, είχαν υποβιβαστεί και είχαν 80.000 κόσμο. Είναι συμπαθέστατη, δεν το συζητάμε. Είμαστε Ντόρτμουντ στην Γερμανία και όχι Μπάγερν, 100%. Και μου έχει μείνει αυτή η ιστορία που σου δίνει τη γερμανική κουλτούρα, ούτε κόμπλεξ ούτε τίποτα. Mm. Που όταν η Ντόρτμουντ είχε τα οικονομικά ζητήματα που υποβιβάστηκε, ναι. Η Μπάγερν μονάχου, λεφτά, ο βασικό τη αντίπαλο. Mm. Την δανειοδότηση τη έδωσε χρήματα. Ναι, ναι, ναι. Εδώ δεν είπανε, α, γίνεσαι παράτημα. Εδώ τι θα κάνουμε. Γίνεσαι παράτημα τη Μπάγκερ και να φύγει ο κόσμο και δεν το δεχόμαστε και έτσι. Να κατέβουμε στου δρόμου και να διώξουμε τον πρόεδρο. Εδώ έτσι. Τι θα κάναμε. Εδώ, καλά πλάκα κάνει. Θα του παίρναμε κι άλλα, αυτού που χρωστάτε. Μα έχουν γίνει πράγματα. Εντάξει, έχουν γίνει. Πώς δεν έχουν γίνει. Και λίγο βοηθητικά. Εδώ είναι να απελαθούν όλοι. Και λίγο βοηθητικά, αλλά στην Κασκαρίκα. Στην Κασκαρίκα λίγο πιο εδώ είναι να απελαθούν όλοι. Τι έγινε, έχεις λάβει μηνύματα? Ναι, έχω αρχίσει και βαρτάρε. Διατροφικά. Όχι. Γεια σου, Ανέστη. Αύριο παίζουμε τελικό και εμείς πρωτάθλημα τύπου Κυπέλλου και μου λένε να ρωτήσω το Μίνο για το δικό μας τελικό. Αύριο είσαι. Ναι. Να το ρωτήσω. Λες, θα πει. Νομίζω θα το σηκώσει. Πες τους, επειδή έχεις το 7, φοράς ερυθρόλευκα να σου έχουν το περιβραχιόνιο. Εννοείται. Έτσι. Ναι, ναι, και το έχει φέρει και ένας φίλος συμπαίκτης από Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα μέσα και είναι σαν τον Γιώχαν Κρόιφ ίδιο. Και εγώ είμαι ίδιος με τον Γιώχαν Κρόιφ, οπότε εντάξει. Να έρθει και ο Βαγγέλης να το σηκώσετε παρέα. Δεν πήγε. Τι δεν πήγε στην απονομή? Δεν σήκωσε. Τι λες? Στην απονομή. Τι λες? Στην απονομή στρούφησε. Είναι παγκόσμια πρωτιά, γιατί δεν είδα να το σχολιάζει κανείς. Δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκή απονομή πουθενά να πηγαίνει την ώρα που πάει να σηκώσει ο αρχηγός του κούπα και ο ιδιοκτήτης της ομάδας. Ναι, αλλά άλλες φορές. Ούτε καν CEO, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης. Εγώ του δίνω πολλά credit γιατί βαστίχτηκε και δεν το σήκωσε κιόλας. Πρώτος. Ναι. Το πήρε δεύτερος και δεν το δίνε. Όχι, βέβαια. Είσαι καλά. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν δίπλα του. Είναι και θηρίο το μεταξύ του Βαγγέλη, το έχει σηκώσει και ψηλά. Και ο άλλος δίπλα του προσπαθούσε να το φτάσει με τα χέρια. Όχι, κάζω την έννοια. Κάτσε κάτω. Εγώ πληρώνω. Εγώ θα το τακτοποιήσω. Δηλαδή έχουμε δει δύο πρωτιές. Τους παίκτες του Παναθηναϊκού να πετάρει στον αέρα τον ιδιοκτήτη της ομάδας. Δεν ξαναγίνει, σωστά. Δεν έχει γίνει πουθενά. Σωστά, κύριος Γιάννης. Και τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού σε απονομή ευρωπαϊκού τελικού να είναι με την κούπα μαζί με τον αρχηγό και να το σηκώνει στον αέρα. Δεν έχει πάει ποτέ, ας πούμε, κανένας. Όχι. Πρέπει να το δούμε αυτό. Ρε. Οι εκπρόσωποι των ομάδων είναι πράγματι εκεί που περιμένουν και δίνουν τα μετάλλια. Ναι. Μετά είναι μόνο. Ούτε καν ο προπονητής δεν πηγαίνει. Ναι, 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 ναι. Είναι μόνο οι παίκτες. Είναι ο αρχηγός που το σηκώνει. Μετά. Πηγαίνουν για τις αναμνηστικές φωτογραφίες. Φίλε, αυτό έλειπε. Μετά προφανώς, δεν πάμε. Δεν απαγορεύεται. Έτσι, πήγαινε μετά, πάρ' το βόλτα, κάνε ό,τι θέλεις. Κάνει, έτσι. Κάνει, ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά εκείνη την ώρα. Εγώ όμως, φίλε, στηρίζω να ξέρεις γιατί δεν το σηκώνεις. Δηλαδή, στην κορνίζα που το σηκώνεις, σου λέει τι δεν θα είμαι εγώ. Πάμε, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Δεν από εγώ στη φωτογραφία την έχω δώσει 180 εκατομμύρια τη χρονιά. Εννοείται. Τι πόσο δύσκολο είναι, ρε φίλε.
δύσκολο είναι να κρατηθεί. Εγώ αυτό λέω. Πολύ δύσκολο ήταν να κρατηθεί, κατά τη γνώμη μου. Γιατί γι' αυτό λέμε, οπουδήποτε αλλού λες είναι η ομάδα του προπονητή. Ναι. Εδώ λες είναι η ομάδα του Προέδρου. Αν και τώρα τελευταία, επειδή φέρουμε και καλούς προπονητές, έχει μετατοπιστεί λίγο το πράγμα. Δηλαδή, λες ομάδα του Μεντιλίμπα. Για βοηθά, ναι. Ωραία. Λες ομάδα του Αλμέιδα. Ναι. Έτσι, λες, το έχει κερδίσει. Έλεγες ομάδα του Γιωβάνοβιτς. Σωστά. Δηλαδή έχει κάπως ομάδα του Λουτσέσκου. Βεβαίως. Δεν λες ομάδα του Γκαγκάτσι. Όχι, ή του Σαββίδη. Όχι. Ομάδα του Λουτσέσκου. Ομάδα του Τερίμπα. Του Τερίμπα. Να τι πεις του Τερίμπα. Ποτέ. Ποτέ και για κανένα λόγο. Για κανένα λόγο. Με τίποτα. Με τίποτα. Αν είσαι φίλος του Παναθηναϊκού. Ναι. Έτσι. Είμαι εγώ φίλος του Παναθηναϊκού. Mm. Να το πω για μένα. Και διαβάζω ή ακούω τώρα από την Έρα Σπορ και μου λένε ότι προσωπικώς ο Γιάννης Αλαφούζος κάνει ταξίδια mm. και επαφές με υποψήφιους προπονητές. Βεβαίως. Νιώθω μια ασφάλεια. Από αυτό. Από το personal casting του ιδιοκτήτη. Επειδή υπάρχει το προηγούμενο του Τερίμ, λες. Επειδή δεν έχει φανεί ο Αλαφούζος να το έχει με τους προπονητές. Για να τα λέμε όλα. Mm. Δεν είναι να πεις ότι κοίτα να δεις ο Αλαφούζος τι προπονητή έφερε. Το έχεις ακούσει ποτέ? Όχι. Όχι. Και υποτίθεται ότι έχει και έναν τεχνικό διευθυντή που ξέρει και πέντε πράγματα. Τον Παπαδημητρίου. Έχει, που ναι. ταξιδεύει και έξω, βέβαια. Που έχει και την πειθό του, που έχει τα επιχειρήματά του, που έχει την ατζέντα του. Τώρα θέλω να πω κάτι, αλλά θα γίνει. Πες το, να γίνει μακελιό. Θα γίνει μακελιό. Να γίνει μακελιό, να κλείσει εκπομπή. Με σένα θα γίνει. Εγώ τι να πω. Ήθελα να πω, παιδί μου, ότι πάλι με εμένα τα βάζει. Όχι, όχι ακόμα, τώρα που να είναι. Έχω ενοχλήσει άνθρωπο. Περίμενε, τώρα θα ενοχληθεί και θα ενοχλήσει. Περίμενε. Ήθελα να πω, παιδί μου. Μα δεν θέλω να ενοχλήσω, ούτε να ενοχληθώ. Πάσε με στην ησυχία. Θέλω να πω, είτε το παραδεχόμεθα. Είτε το παραδεχόμεθα. Ο Παπαδημητρίου έχει. Ναι. Εντοπίσει Λουτσέσκου, Αλμέιδα. Όχι. Μην δεις που τα έλεγα. Μα όχι, να σου πω την πραγματική ιστορία. Τη ξέρεις την ιστορία? Την ξέρω, ναι. Για πες μου που την ξέρεις. Δεν μπορώ να πω πράγματα. Πες μου την ξέρεις. Δεν μπορώ να πω πράγματα. Γιατί την ξέρεις εσύ την ιστορία? Ήξερα ότι θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά δεν. Πες την εσύ όπως θες. Αλλά είναι έτσι όπως το λέω. Δεν είναι όπως θες. Είναι όπως θες. Ναι, ναι. Καλά, εντάξει. Οκ. Αλήθεια. Πλάκα μου κάνει. Το λες εσύ σε μένα τώρα αυτό. Αλήθεια, ρε. Τι να κάνω τώρα. Πήγε να μου φύγει. Ωραία, λέξη. Μην βρίζει, Ρετάκι. Τέλος πάντων, βοήθησε. Βολεύει. Παιδί μου, τον Αλμέιδα δεν τον ήξερε κανείς. Σωστά. Σοβαρά. Mm. Και είναι ο εκπρόσωπος, ο Διανής, mm. ο οποίος τον προτείνει τότε σε Παπαδημητρίου Κονέ. Mm. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Mm. Και μετά προσπάθησαν να βρουν στοιχεία. Mm. Η πρώτη συζήτηση έχει γίνει με τον Παπαδημητρίου. Mm. Η πρώτη συζήτηση. Mm. Μετά από αυτή την πρόταση όμως του Ατζέντη. Ναι, ναι. Λοιπόν, και μετά έχει γίνει και μία δεύτερη, πάλι μέσω Skype. Που είναι ο Παπαδημητρίου, ο Κονέγεν, κάνει τα στελέχη mm. και κάνουν μια πρώτη interview, δεύτερη mm. φορά πια. Πιο λίγο πιο επίσημα. Πρωτού έρθει η Ελλάδα. Προχωράμε. Και ύστερα έρχεται η Ελλάδα που συναντείται με τον Μελισανίδη και τα έχει πει ναι. ο ίδιος ο Μελισανίδη. Αυτό ναι. είναι. Καταλαβαίνεις. Τι απαντάμε σε αυτό που λέει ότι από τα. Πώς ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 23 οι προπονητές που προτάθηκαν στην ΑΕΚ τότε. Ο Παπαδημητρίου ξεδιάλεξε τον Αλμέιδα. Δεν ξεδιάλεξε τον Αλμέιδα. Είναι όλος ο οργανισμός που κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Παπαδημητρίου και ο Κονέ, ποιος άλλος ήταν? Αυτοί δύο. Ναι, αυτοί. Αυτοί δύο. Από εκεί ξεκινάει. Άρα δεν έχει συμμετοχή. Από εκεί ξεκινάει. Σου είπα εγώ ότι δεν έχει συμμετοχή. Όχι, άλλο το ότι έχω συμμετοχή και mm. σου εξήγησα με ποιο τρόπο για συμμετοχή, mm. άλλο τον βρήκα εγώ. Είναι δύο διαφορετικά βρήκα, πράγματα. Όχι, δεν μπορεί να ξέρει. Έτσι, το τον βρήκα εγώ σημαίνει παιδιά, ξέρω αυτόν τον προπονητή, έχω παρακολουθήσει τη δουλειά του. Όχι, ναι, δύσκολο. Δύσκολο. Παπαδημητρίου, ο Κορδόν, ο ένα ο άλλο και δεν μπορεί να ξέρει. Εννοείται, επιλέγει. Δεν ήταν πρώτα απ' όλα, δεν επέλεξαν του 23 που λε έναν. Όχι. Έτσι, η λίστα ήταν πιο μεγάλη. Υπήρχε μετά... υπήρχε μια διεργασία. Ναι, σε 3-4 καταλήξανε και μετά προχώρησαν. Ευτυχώς πάντως που αποφάσισαν σωστά. Σωστά αποφάσισαν, ναι, ναι. Ο Παπαδημητρίου είναι ικανός. Ικανός είναι. Έχει ατζέντα. Απλά έχει. Επειδή τον ξέρω από τότε που έπαιζε ποδόσφαιρο, που πηγαίναμε τότε Αθλητική Κυριακή παρακάμερα ναι. με τον Γιάννη Θεοδωρακόπουλο και έπαιζε μπάκου Παπαδημητρίου. Ξάνθηκε λοιπόν. Έτσι, ξάνθηκε αυτά, οπότε γνωριζόμαστε. Mm. Έχει ένα μειονέκτημα για αυτή τη θέση. Κατ' εμέ. Για πες. Έτσι. Ότι θέλει να ασχολείται πολύ με το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Πολύ δηλαδή με την ομάδα. Τι εννοείς δηλαδή? Να είναι με την ομάδα. Αυτό το έβλεπα και στην ΑΕΚ. Δηλαδή τελείωνε η προπόνηση, έπιανε τους ποδοσφαιριστές εκείνη την ώρα, να τους πει, να τους προτείνει. Όχι, ο ρόλος είναι κάποιος άλλος. Είναι κάτι διαφορετικό. Εκεί πρέπει να είναι, ναι, σε ό,τι αφορά τον γκρουπ των ποδοσφαιριστών, μόνο το τεχνικό επιτελείο. Ναι, δεν έχει καμιά δουλειά ο τεχνικός διευθυντής. Και ας έχει παίξει ποδόσφαιρο και ας έχει κάποιες ιδέες, μπορεί αυτό να το κουβεντιάσει κάποια στιγμή με τον προπονητή. Ανάλογα με τι αρμοδιότητες έχει πάρει. Σκέφτομαι αυτό, πώς το βλέπεις.
Αλλά όχι εκείνη την ώρα, δηλαδή μην μπαίνει μέσα στη δουλειά του προπονητή. Ανάλογη, και ήταν ένα από τα ζητήματα και τι τριβέ με τον Γιωβάνοβιτ. Όχι, ήταν και στο Παναθηναϊκό ένα ζήτημα με τι τριβέ και με τον Γιωβάνοβιτ. Από εκεί πέρα έχει την ατζέντα. Έτσι. Οι γνωριμίε του έφεραν τον Βιλένα, τον Τζούρισιτ. Δεν εξετάζω τώρα ποιοι παίκτε μπορεί να βγει κανεί να μην βγει κανεί. Γιατί αυτό έχει να κάνει με τι συνθήκε, έχει να κάνει με τον προπονητή. Έτσι. Μεταγραφή είναι που λέμε δεν ξέρει τι μπορεί να σου προκύψει. Η αλήθεια να λέγεται. Τώρα τι θα κάνουμε, ρε φίλε. Ωραία, το καλοκαίρι. Εντάξει. Μια χαρά δεν έχει πάει. Θα αρχίσει και γύρω μετά. Εντάξει. Φανταστικά δεν έχει πάει. Θα αρχίσει και ευρωπαϊκό, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Εντάξει. Έχουμε και, πώς το λένε, και δύο αναμετρήσεις εθνικής φιλικά παιχνίδια. Η μία είναι και πρόβα τζενεράλ για τους Γερμανούς, θα τη χαλάσουμε λίγο. Και παιδιά, μη στέλνετε μηνύματα για τον Καζναφέρη. Γιατί. Επίσης, καλά, δεν το έχει κρύψει και ποτέ. Δεν το έχει κρύψει ποτέ, παιδιά. Ναι, νομίζω δηλαδή, νομίζω ότι το έχει πει πολλές φορές και ανοιχτά. Δηλαδή, αντιληπτό. Ναι. Στις συνεντεύξεις το έχει πει πάρα πολλές φορές, ας πούμε, άνθρωπος. Ναι. Παιδιά, ήταν Ολυμπιακός, τι να κάνουμε τώρα, ας πούμε. Το ότι σφυρίζει τα παιχνίδια. Και εγώ το βλέπω και λίγο πιο μπαλακά ακόμα, αν θέλεις. Δηλαδή, άνθρωπος ο οποίος είναι στο χώρο. Απλά έχει συνδεθεί με κάποιες αποφάσεις εκείνη την περίοδο. Σωστά. Εντάξει. Σωστά. Όπως για παράδειγμα με τον Αλεξανδρή στην Καβάλα. Σωστά. Χέρι-χέρι με τον Καζναφέρη. Βέβαια. Το γνωστό πρωτοσέλιδο που είχε τότε. Ναι. Απλά εκείνη την περίοδο θέλω να πω δύο πράγματα. Θέλω να πω. Πρώτον, επειδή όσοι είμαστε στο ποδόσφαιρο με διάφορους τρόπους, δημοσιογράφοι, διαιτητές, παράγοντες, το ένα, το άλλο κλπ., δεν υπάρχει περίπτωση να μπει στο ποδόσφαιρο και να πει: εγώ δεν είμαι καμία ομάδα. Κάτι θα ήσουν, κάτι μπορεί να το έχει περιορίσει, μπορεί να το έχει μαζέψει. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Και δεύτερο, εκείνη κάποιες εποχές μάλλον του ποδοσφαίρου πραγματικά δεν έπαιζε ρόλο τι ομάδα μπορεί να είσαι. Άμα ήθελες να κάνεις κάτι συγκεκριμένο, θα έκανες κάτι συγκεκριμένο ανεξάρτητα από τι ομάδα ήσουν. Έχω καταγγελία ότι κυκλοφορούσες με κίτρινο καρεκλάκι. Εγώ. Ναι. Ο Γιάννης το λέει, ο Μαρκετάκης. Αυτό το λέει και εμένα. Ναι. Πού να ήμουν, αφού είχαμε εκπομπή από τις 12.30 μέχρι τις 5. Δεν πιστεύω κανένα. Και να ήθελα. Αν... Δεν πιστεύω κανένα να δω φωτογραφία. Δεν έχω. Τι μυαλό. Ε? Τι μυαλό. Γεράει φωτογραφίες. Κοίτα, φορά παρτίδα. Το ότι το ανεβάσαμε, πιστεύω φορά ότι δεν παρτίδα, περιμέναμε ότι θα γίνει τέτοιος δώρος. Χαμογελαστά, ναι. Κρατούσαμε και τις καρέκλες. Έχει γίνει χαμός, έτσι. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι. Παιδιά, για τα πάντα στη ζωή υπάρχουν επιλογές και συνέπειες. Τα λάθη και τα γούστα πληρώνονται. Και αυτό. Τα λάθη και τα γούστα πληρώνονται. Όποιος κάνει ένα λάθος να το πληρώσει και όποιος θέλει να βγάλει γούστο θα το πληρώσει άμα είναι μάγκα. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι αυτό το πράγμα με τις φωτογραφίες και τα ανεβάσματα στα social media έγινε στη λογική ότι έλα μωρέ και τι έγινε. Ήταν στο πλαίσιο της χαράς και όχι του πικαρίσματος. Έχω την καλά πλάκα μου. Κάλεσε με στο σπίτι σου να φάω, να φύγω με την καρέκλα του σαλόνιου. Θα κάνεις λίγο πλάκα, ρε παιδί μου. Του πήρα μια καρέκλα και τα λοιπά. Το ανέβασε στο social media. Μα δεν τη γύρισε πίσω. Ότι, μετά. Πώς να το ξέρεις. Ήταν και ξυλωμένη. Δεν το έδωσε εδώ, φθορά. Τη φτιάσαμε την Αγία Σοφιά τώρα, εντάξει. Γιατί τώρα πλέον λέγεται Αγία Σοφιά ο Παπαρένα. Κούκλι θα γίνει. Θα επανεληθεί. Εννοείται. Ποιο θα πληρώσει. Αυτή που προβλέπετε, δεν μας νοιάζει, τα κανονίζει η UEFA. Ρε παιδί μου, ο Βαγγέλης ή η UEFA. Τα κανονίζει η UEFA. Εγώ λέω ο Βαγγέλης πρέπει να πληρώσει. Η UEFA βγάζει. Παιδιά, η διαδικασία συγκεκριμένη. Έλα, κύρα Φιωρεντίνα. Σωστά. Έγινε αποτίμηση ζημιών στις θύρες που ήταν οι οπαδοί σου. Πλέρωνε. Έσπασες αυτά. Ναι. Έκανες αυτά. Τόσο. Έλα, κύριε Ολυμπιακέ. Ντάγκα. Η αποτίμηση ήταν εκεί. Έτσι. Πα, πληρώ. Πάρτε και ένα προστιματάκι και οι δύο, γιατί είναι και ευρωπαϊκός τελικός. Έλα, κύρα, το γήπεδο σου έχω κάνει κουκλί. Όμορφο, αμπαλάς και τα λοιπά. Από σήμερα ανοίγουν και τα μουσεία προσφυγικού ελληνισμού και δυτικής ιστορίας. Ναι. Επιστρέφει κανονικότητα δηλαδή στην περιοχή. Μακάρι να ήταν ανοιχτά και την πέρα της αναμετρήσεως. Ναι, με. Εγώ είμαι υπέρ. Ποιο ήθελες να πάρουν τα κέρινα ομοιώματα. Όχι, γιατί να τα πάρουν. Να βγαίνουν φωτογραφία. Να τα δει κάποιος που δεν τα έχει δει. Ωραία, ήταν. Το γιατί. Θα βγάζαμε και λεφτά. Κοίτα, το γιατί. Φίλε, τις ζημιές. Το γιατί να τα πάρουν πραγματικά. Τις ζημιές με συγκλώνεις. Τις κάνανε επειδή στην τουαλέτα δεν έχει κάμερες, ως γνωστό. Ναι, έχει έξω. Έξω έχει, ναι. Τι, πού ξέραμε ποιος την έσπασε, ρε φίλε, μέσα. Και έχουν βγάλει φωτογραφίες πρώτα απ' όλα. Δεν μπορούσαν να συγκρατηθούν. Αυτοί που έβγαλαν φωτογραφίες. Βγάζανε και φωτογραφίες. Δεν ξέρω γιατί τώρα. Αυτό είναι, έγινε αντιληπτό μέσα από τα social media. Δηλαδή, ναι. Βλέπαμε το οπτικοακουστικό υλικό που τραβούσαν οι ίδιοι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αυτοί που έχουν πάει στο γκράφιτι και έχουν κάνει αυτό που έχουν κάνει, ναι. Το έχουν τραβήξει οι ίδιοι. Έτσι. Με σωματότυπο κτλ. Αυτοί που είναι να ξέρουν, ξέρουν. Ναι. Κάνε στο γκράφιτι, τι πειράζει, φίλε. Πρόσεξε τι λέω τώρα, κατάλαβες. Δεν πειράζει πιο πολύ αυτό που λέγανε και τα λοιπά. Κάνεις αυτό λάθος. Είναι το ενοχλητικό του πράγματος. Κάνεις λάθος. Απλά αυτό που δεν κατάλαβαν, γιατί η δική μου προσέγγιση είναι αυτή, ότι παιδιά, εσείς εκτίθεστε, εσείς δείχνετε το τι είστε. Δεν κάνετε κάτι φοβερό. Δηλαδή, αυτός που σου πάει την καρέκλα και φεύγει, δείχνει το τι είναι. Δεν κάνει κάτι φοβερό. Ναι. Αυτός δηλαδή που πάει και σπάει καθρέφτες και μαλώνει με τις βρύσες και με τις σαπουνοθήκες. Ναι. Δείχνει το τι είναι. Δεν κάνει κάτι. Με τις σαπουνοθήκες. Καταλαβαίνετε. Δεν κάνει κάτι. Δηλαδή, μη μαλώνετε με τις βρύσες. Έλατε.
Τι φταίει η βρύση. Να σου πω κάτι. Όχι, περίμενε, μπορεί να μηνθεί κιόλα η βρύση. Τι να κάνει φουκαριά, ρε βρύση. Να αντέξει βρίσεις... πόσα χτυπήματα. Οι οποίε βρύσει ενημερώνω, παιδιά, του γράφουν όλε πάνω. Άσε δε που σπάσανε και καθρέφτε. Είναι 7 χρόνια χρουσουζιά. Αυτό που το πα. Βέβαια, δεν ξέρουμε για ποιον θα πάει χρουσουζιά. Χρουσουζιά θα πάει για αυτόν που το σπασε. Που το σπασε με τη φανέλα που φόραγε. Μην πάει σε αυτόν που ανοίγει, φίλε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Κάτσε τώρα μην κάνει παράδοση. Μετά από 7 χρόνια διπλωτάκουμε για σοφιά. Που το σπασε με τα ρούχα που έχει. Δεν ξέρω, φίλε. Εγώ πιστεύω ότι πιάνει και τον ιδιοκτήτη. Τι φαίνεται στη φωτογραφία. Εγώ τι φαίνεται στην εικόνα. Τι πιάνει το μαγικό καθρεφτάκι. Καταλαβαίνω ότι πιάνει και τον ιδιοκτήτη. Ναι, γιατί τώρα αυτό εκεί... είναι δικό σου. Εγώ έτσι πιστεύω. Ναι, λέω, αυτό δικό σου. Δεν είναι αυτό που λέει ο λαός. Θα κάνει άγγι να δει 7 χρόνια πρωτά. Δεν είναι, λέω, θα ήθελε. Εγώ και δεν ήθελα. Θα ήθελε. Εδώ είμαστε. 7 χρονάκια. 7 χρονάκια. Καλά, 7 χρονάκια δεν έχει πολλά. Γιατί έχει περάσει και χειρότερα. Εγώ να σου πω κάτι. Με αυτά που έχω μάθει λίγο και με τον οργανισμό τη ΑΕΚ, όχι ότι δεν υπήρχαν αποφάσει κτλ. Καλό είναι αυτά που συνέβησαν. Καλό είναι, δηλαδή. Πήρε την κουπά. Έχει αγρέψει λίγο το ματάκι, γιατί λίγο υπήρχε ένα εφησυχασμό. Καλό είναι. Καλό είναι. Θα πάρουμε παίχτες. Τη γυαλάδα. Παίχτες θα έπαιρνε ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει μεγάλη ομάδα που δεν παίρνει παίχτες. Αλλά καλό είναι. Καταλαβαίνουν αυτοί που ξέρουν και τους ξέρω για ποιο πράγμα το λέω. Μιλάς με γρίφους γέροντα. Όχι, μια χαρά μιλά. καλό είναι, πολύ καλό είναι. Μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Λοιπόν, να το δω, μηνυματάκι στο σπίτι που σπάει, πάει γρουσουζιά. Όλος ο κόσμος έτσι λέει, παιδιά. Ποιος το σπάει είναι το θέμα. Αν έρθω εγώ στο σπίτι σου και σπάω το καθρέφτη, ναι. Γρουσουζιά δεν θα είναι δική σου, θα είναι δική μου. Θα πρέπει να γιατί εγώ φαίνομαι στο καθρέφτη. Καταλαβαίνετε, σου λέει ο λαός. Είναι χρουσουζιά για αυτόν που το σπάει, γιατί αυτός είναι που φαίνεται τελευταίος πριν ραγίσει η εικόνα του. Επειδή ραγίζει η εικόνα σου, ραγίζει το είδωλό σου. Και οι παγιοί πίστευαν ότι το είδωλό σου είναι αποτύπωση, ρε παιδί μου, τη εικόνα σου, τη ψυχή σου, ξέρω εγώ τι άλλο. Και ραγίζει. Και είχε πάει εκεί, ναι. Άρα ποιο θα κοιτιέται στον καθρέφτη. Αυτός που το σπάσε. Του σπιτιού. Αυτό που το σπάσε. Το σπάσε στο πλάι. Είναι η τελευταία εικόνα. Το σπάσε στο πλάι. Μπα, δεν κρύφτηκαν. Γύρισε πιο έτσι, του έδωσε μια και κανονικά. Μπαμ. Δεν νομίζω φίλε. Πάτσα κάρτα και χαμογελαστά. Θα δούμε, θα αποδειχθεί. Θα κάνουμε μονή 7 χρόνια κανένα να είμαστε. Να δούμε τι θα πάρει η ΑΕΚ μέσα σε αυτό. Δεν σου λέω τώρα να παίξει ένα τελικό στο Πανθεσσαλικό. Εκεί μπορεί να το πάρει. Αν όμω παίξει. Θα ξαναγίνει τελικό στο Πανθεσσαλικό. Με αχιλέα, φίλε. Όχι, όχι, περίμενε λίγο. Δεν είπε να δώσει 400 χιλιάρικα και περίμενε, έχουμε θέμα. Δεν μπορεί να οριστεί πια το ΑΚΑ. Αυτό θα είναι έδρα του Παναθηναϊκού. Κάτσε, θα είναι ή θα είναι μόνο για τα Ευρώπα, δεν ξέρω. Θα είναι και για το πρωτάθλημα. Και τι ο Παναθηναϊκός θα πάει, ξέρουμε ότι θα πάει στο τελικό του κυπέλλου. Να το χρησιμοποιήσει, ναι, βέβαια. Ξέρουμε ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός στο τελικό του κυπέλλου του χρόνου. Ρώτα το γάτα τώρα, ρώτα το. Όχι, λέω ότι θα γίνει χρήση του ΑΚΑ. Όχι. Για το πρωτάθλημα. Ναι, ρε παιδί. Δηλαδή, ρεπόρ του Παναθηναϊκού αυτό λέει. Όχι, δεν λέω αυτό. Αν μιλήσουμε το κοντό και το γάτα, αυτό λέει. Λέω, ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει από τώρα στο τελικό του κυπέλλου ώστε να δούμε αν θα το βάλουμε. Δεν είπα για τελικό του κυπέλλου, σου λέω ότι το ΑΚΑ είναι έδρα. Πάει αυτό. Το κατάλαβα. Όσο δεν ήταν έδρα, μπορούσε να το βάλει ανεξάρτητα από ομάδες. Το ξέρω. Έτσι, ναι. Τώρα που γίνεται έδρα, ναι. Δεν μπορεί να το βάλει. Σιγά στην Ισπανία δεν παίξει ένα τελικό κυπέλλο στο Μπιλμπάου. Είμαστε στην Ισπανία. Βεβαίω, ίδιο πράγμα. Και καλύτερο να σου πω. Οι Ισπανοί πήραν τίποτα φέτος. Θα πάρουν αύριο, θα μου πει, αλλά τέλος πάντων. Ντόρτμουντ. Ντόρτμουντ, να μην υποστηρίξω Ντόρτμουντ. Όχι. Καταπίεση να. Όχι, όχι, να μην υποστηρίξει Ντόρτμουντ. Γιατί είσαι Ρεάλ κατά βάθος, το ξέρουμε. Από πότε. Είσαι Αντζελότη, είσαι Κριστιανό. Αντζελότη, είσαι Μπενζεμά. Ο Κριστιανό δεν είναι στη Ρεάλ. Δεν είναι. Δεν είναι. Έχει αφήσει μια ιστορία. Βινίσιο, τον Αντζελότη το συμπαθώ, αλλά είμαι τώρα Ντόρτμουντ. Ναι. Α, όχι, δεν τραβάζω ρε το για Βινίσιο, το για Ροντρίγκο. Καλά, Ροντρίγκο όχι, αλλά Μπέλιγχαμ. Μπέλιγχαμ, εντάξει, ωραίο παίκτη. Οτιδήποτε είναι αγγλικό προϊόν, καταλαβαίνω. Να κλείσει ο Τόνιο Κρό με. Ο Κρό μια χαρά έκλεισε. Δεν έκλεισε μια χαρά. Μια χαρά έκλεισε. Λίγο ακόμα. Γιατί να μην κλείσει ο Ρόης δηλαδή. Και ο Ρόης δεν φίλε, πολύ συμπαθής. Γιατί να μην το σηκώσει ο Ρόης. Πώς δεν πήγε στη ράδα του παίχτη. Ο Κρός πήρε πολλά. Άσε να πάρει κάτι Ντόρτμουντ. Και έχει πάει και Γουέμπλεϊ με την Μπάγκερν και το είχα στο 87 τότε. Ω φίλε μου ήρθε ναι, ένα ωραίο μνηματάκι τώρα. Ναι. Να σου πω η ΑΕΚ. Άντε πάλι με την ΑΕΚ. Να ρωτήσω τι πόνο είναι αυτό. Με βάση τα μυρίδια του ναι. Μου λέει εδώ ο Θανάσης. Πες στον Αντωνίου, λέει. Ναι. Βασικά, πριν το πω, να ρωτήσω. Η ΑΕΚ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια τι έκανε φέτος στην Αγία Σοφιά, ο Παπαρένα. Αυτό θέλει να πει την εξυπνάδα του. Ναι. Θέλει να πει την εξυπνάδα. Ότι η βραδική ευρωπαϊκή νίκη στην Αγία Σοφιά ήρθε. Ας τον γκουγκλάρει. Ήρθε από άλλη ομάδα. Ας τον γκουγκλάρει. Εντάξει, μπράβο. Αχ, τι γίνεται. Congratulations. Congratulations, δώσαμε. Γιατί δεν δώσαμε. Πώς το έλεγε ο Μπράντοβιτς στον Ιαρδίδη. Congratulations, you have a great team. Και τον πήγαινε. Ναι. Έτσι είναι, φίλε, mind games. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλα νέα. Τίποτα, φίλε, θα μας τα πούν οι συνάδελφοι. Θα βγάλουμε έναν πάλι από τους αϊπνούς. Πιστεύω ότι βαρέθηκα να βλέπω Ράνιο Παπάζογλου, φίλε. Έκανα ζάπινγκ στο ένα Ράνιος. Έκανα μετά στο άλλο Παπάζογλου. Εντάξει, δηλαδή τα αποτελείωσαν τα παιδιά. Αλλά να σου πω, μία φορά στα 100 χρόνια. Μία φορά στα 100 χρόνια. Στα πρέπει 99 να είσαι. Πρώτον. Εντάξει. Δεν θα κλέβεις. Και δεύτερον. Από εδώ και πέρα είναι που πήραμε φορά τώρα, ρε φίλε, έτσι δεν είπε.
βέβαια. Έτσι το βάγκελ. Τώρα είπε το γύρω παλί. Βέβαια. Και όταν τα έλεγε ο Καρεμπέ όμως κορυδεύατε. Έτσι. Δεν υπήρχε κονφερέντς όμως. Γιατί ο Καρεμπέ τα έλεγε για Champions και η Europa. Η Europa πιο πολύ. Ναι, και δεν πλησίαζε με τη διαχείριση που γινόταν και λέγαμε ότι αν έχεις στόχο την παρουσία σε έναν ευρωπαϊκό τελικό θα πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα διαφορετικά. Αλλά ήρθε στη ζωή μας το conference. Βεβαίως. Καλώς που ήρθε. Μπας και πάμε και το πάρουμε καμιά ελληνική ομάδα. Ε. Πολύ μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό. Πιθανότατα το είπατε χθες, παιδιά. Δεν το πήρε η ελληνική ομάδα. Όχι, το conference λέω. Που, ναι. Τώρα που δείξαμε ότι μπορούμε, ρε παιδί μου, σιγά το conference. Λες, αλλά έχει κάποια ομάδα. Το πήρε το 2000. Δεν σαρώσαν μετά οι Τούρκοι. Μόνο η Γαλατασαρά έχει πάρει. Ναι. Ποια πήρε και το UEFA Super Cup τότε. Γιατί ήταν το κύπελο UEFA. Είναι. Τι θα έλεγα. Είναι με τη Λίμπερα ακόμη σκέφτεται πως έχασε το Super Cup από τη City του Γκουαρδιόλα. Εδώ, που έγινε κιόλα. Βέβαια. Καρασκάκης. Έπαιξε με τη Λίμπερα. Δύο τελικούς από τους τρεις που έχει παίξει την καριέρα του, τους δύο τελικούς που έπαιξε στην Ελλάδα. Έτσι. Συνδέθηκε για πάντα. Και πού το πήρε μόνο? Φιλαδέλφια. Έτσι. Στο ναό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι. Έτσι. Στην έδρα της ΑΕΚ. Για πάντα, για μια ζωή. ΑΕΚ Αρένα. Με τα σύμβολα της ενώσεως. Γιατί μόνο έτσι θα μπορούσε να έρθει ένα ευρωπαϊκό στην Ελλάδα. Και μέρα που είδανε κιόλας, 29 Μαΐου. Εντάξει. Βάλε και τους συνειρμούς. Βάλε και λίγο μέσα. Τους βάλε λίγο μέσα. Ναι. Βάλε και λίγο μέσα να δούμε τι θα γίνει. Κάντε μια δημοσκόπηση σήμερα, αν θέλετε, από τους μεγάλους ποδοσφαίρους μας που έχουν σήμερα προπονητή. Ποια ομάδα έχει το λιγότερο καλό? Δεν υπάρχει αυτό. Ναι, τώρα. Εντάξει. Μπορούμε να πούμε ότι έχουν και οι τρεις, γιατί ο Παναγιώτης δεν έχει πάρει ακόμα. Περίμενε. Όχι. Πολύ καλούς προπονητές. Εγώ θα πω το εξής. Εμένα μου αρέσουν και οι τρεις, ναι. Ο Λουτσέσκου είναι ταιριαστός για τον ΠΑΟΚ, γιατί μιλάμε τώρα για διάρκεια χρόνων. Σωστά. Ο Αλμέιδα είναι ταιριαστός για την ΑΕΚ, γιατί ήδη θα μπει στη τρίτη χρονιά. Ναι. Ο Μεντιλίμπαρ, ναι, μεν έφερε την ευρωπαϊκή επιτυχία, αλλά θέλω να δω το Μεντιλίμπαρ στον σχεδιασμό του καλοκαιριού. Ναι. Γιατί για κάποιο λόγο στο ισπανικό ποδόσφαιρο, ενώ δούλευε τόσα χρόνια, δεν του είχε δοθεί η ευκαιρία για πιο ψηλά. Ενώ είναι εξαιρετικός διαχειριστής και το έκανε και με τη Σεβίλη, όταν έπρεπε πέρσι να στήσει τη Σεβίλη από την αρχή. Ναι, δεν μάλλον τα δεν καλά. Τα πήγε πολύ καλά. Δεν τα πήγε καλά. Γι' αυτό και έφυγε. Οπότε περιμένω. Μ' αρέσει εμένα με τη Λίμπα. Και έτσι. Μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσουν γενικά οι βάσκοι προπονητές γιατί έχουν κάποιες σταθερές. Μία από αυτές δεν θα σε κοροϊδέψουν. Και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ είναι πολύ προσγειωμένος, είναι σοβαρός, δουλεύει. Έτσι, είναι μια χαρά. Άμα τον αφήσουν και δεν τον αποτρελάνουν, είναι μια χαρά. Και ήδη έχει συνδεθεί στην Αθανασία με το κλαμπ. Δεν το συζητάμε. 100%. Στους αιώνες των αιώνων τώρα αυτό που έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά θα πρέπει μετά και ο ίδιος ο οργανισμός να του δώσει τον χρόνο. Ναι. Μην αρχίσει δηλαδή και αν κάτι στραβώσει στο ξεκίνημα. Φύγε εσύ, έλα Καρβαγιάλ, έλα Κορμπεράν, έλα Μαρτίνεθ, έλα. Γιατί αυτό έχει κάνει ο Ολυμπιακός την προηγούμενη διετία. Δεν άλλαξε κάτι. Το ευρωπαϊκό δεν ήρθε ως αποτέλεσμα κάποιου σχεδιασμού. Ναι. Απλά ήρθε ως αποτέλεσμα του πείσματος, και αυτό το δίνω, του Βαγγέλη Μαρινάκη, να μην πετάξει λευκή πετσέτα παρά το χάος που επικρατούσε μέσα στις δικές του επιλογές. Νομίζω ότι για αυτό το πράγμα δεν θα πάρουμε ποτέ απάντηση. Γιατί όταν ήρθαμε τη Λίμπαρ 11 Φεβρουαρίου, αν θυμάμαι σωστά την ημερομηνία, όλοι λέγανε ότι ήρθε για να ετοιμάσει την ομάδα για την επόμενη χρονιά. Δεν πήγε κανένα σε διαδικασία να πει ότι ήρθε για να πάρει το πρωτάθλημα. Για... Τότε θυμάσαι και μακριά ήταν, αλλά όντως και μαγιά του κιόλας του Μεντιλίμπαρ που κατάφερε να την κάνει την ομάδα. Άλλο αυτό, να είναι προφανώς. Αρχικά και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε δεχθεί να κάνει μια συμφωνία για μετά το καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι. Η οποία τελικά έγινε μετά το 1-4. Και για ένα χρόνο. Και ήταν σημαντικό. Βέβαια και άλλες φορές το έχουμε δει να γίνει, απλά δεν βγαίνει. Εδώ βγήκε. Ναι. Και από το 6-1 και μετά τουλάχιστον στα νοκάουτ που μπορούσε να τα διαχειριστεί με 15 παίκτες, γιατί αυτό έκανε ο Μεντιλίμπαρ. Και μαγιά του και μπράβο του και συγχαρητήρια, πήρε ευρωπαϊκό με 15 παίκτες. Ναι. Έτσι, βρήκε το κορμό, βρήκε τη χημεία και με τις μεταγραφές του Ιανουαρίου οι τρεις ήταν κομβικές. Κάρμο του φτιάξε όλη την άμυνα, Τσικίνιο όλη τη μεσαία γραμμή και Όρτα. Ναι. Ανέστησε τον Ιμπόρα, γιατί τον Ιμπόρα τον είχαμε ξεχάσει. Και έδειξε γιατί, για παράδειγμα, τον είχε φέρει ο Κορδόν τον Ιμπόρα και τι εικόνα είχε ο Κορδόν για τον Ιμπόρα. Ναι, ναι. Έτσι και το απέδειξε. Εντάξει, απλά είχαμε τους προηγούμενους διαγωνιστές. Και πήγε, με το συγκεκριμένο, με το Μάνουαλ πήγε. Ναι. Δηλαδή, μπροστά δεν ήταν ποντέν σε Φορτούνης Ελκαμπή. Πρώτη αλλαγή ήταν ο Μασούρας και επιθετικά ο Γιόβετιτς. Ναι. Στα χάφη ήταν αυτοί οι τρεις με τον Ιμπόρα τέσσερις. Εντάξει, ο Μασούρας έπαιζε λίγο πιο πολύ. Ωραία, σταδιακά με το Μεντιλίμπαρ έγινε αλλαγή. Δεν έπαιρνε τη θέση του βασικού. Έπαιζε περισσότερο στο πρωτάθλημα. Ναι. Στην Ευρώπη πια παγιώθηκε ένα συγκεκριμένο σχήμα με συγκεκριμένες επιλογές ώστε να κερδίσει σε χρόνο που αφορούσε την ομοιογένεια. Τώρα όμως δεν μπορείς να διαχειριστείς ένα League Stage Europa συν το πρωτάθλημα, γιατί ο Ολυμπιακός τις δύο χρονιές αυτές έχει τερματίσει τρίτος. Ναι. Για Ολυμπιακό των 47 τίτλων είναι τεράστια αποτυχία. Ναι, είναι εντάξει. Η παρουσία του, έτσι. Ναι, ναι, ούτε κύπελο, ούτε τελική, ούτε τίποτα. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Φυσικά και πέτυχε το ευρωπαϊκό. Δεν μπαίνει σε ζεκαριά, παιδιά. Είναι τεράστια και μεγάλη επιτυχία. Φιλάκια στο γύρο στο τερνέο από την κόκκινη Φιλαδέλφια.
Μπράβο. Παιδιά, μην λέτε τέτοια πράγματα. Μην λέτε τέτοια. Καλά, και ο ίδιος που το έστειλε ξέρει ότι δεν ισχύει. Πάμε έτσι, αφού το ξέρει κατά βάθος. Σωστά. Mm. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στην Ελλάδα. Ολυμπιακός, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Δεν κέρδισε την ΑΕΚ. Ναι. Άσε που η Παβαρένα ήταν αίτητη φέτος. Αυτό όμως δεν είχε μια νίκη, φίλε. Και πήγε ο Θρύλος και την έκανε στο πρωτάθλημα. Τι δεν, ήταν, δεν είχε νίκη. Για το πρωτάθλημα σου λέω. Αίτητη πρωτάθλημα κύπελο. Νόμιζα λέγεται. Όλη τη σεζόν. Για τα Ευρώπα. Βλέπω και ένα δημοσίευμα εδώ ότι η ΑΠΟΕΛ ενδιαφέρεται για το Γερεμέγεφ. Το γράφουν οι. Και για Ράουχο έχουν γράψει εκεί πριν. Ναι. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι πραγματικότητα. Ναι, το είδα και εγώ αυτό. Μήπως είναι τρόλ. Ότι πουλάει καρέ, αφού είναι στο eBay. Είναι. Μπε στο eBay, ξέρω εγώ. Βάλει το eBay. Άλλη μια δεν είχα τώρα να ψάχνω. Λέει: πολλούνται καθίσματα ο Παπ Αρένα σε παρένθεση 3. Ναι, ναι. Και δύο καθιστικά Europa Conference. Αυτά τα καθιστικά δεν κατάλαβα τι είναι. Τι είναι τα καθιστικά. Και μάλιστα. Από τη φωτογραφία κατάλαβε τι είναι ακριβώ. Καθιστικά. Όχι. 220 ευρώ τα πουλάει. Και λέει, θα επικοινωνήσει μαζί του κάποιο από την Original. Να φέρει τα, για να καθίσμα... πίσω, ναι. Τα καθίσματα πίσω. Ναι, προφανώς. Ναι. Δίνονται τρία καθίσματα από το τελικό του conference, το λέει κιόλας League. Το μονό δίνεται με τη βάση του. Τα δύο άλλα χωρίς τη βάση. Σε παρένθεση δεν έβγαινε. Δεν έβγαινε. Επίσης δύο καθιστικά της UEFA με το σήμα του τελικού. Τιμή για τα καθίσματα 120 ευρώ και 100 τα δύο καθίσματα. Όχι παζάρια! Εντάξει, δεν μου αρέσει που το αναπαράγουμε βέβαια, αλλά οκ. Okay, ας επιληφθούν οι αρχές, έτσι. Αυτό είναι προϊόν εγκλήματος. Εφθορά, ξέρει, περιουσία, βανδαλισμό. Κατάσταση, λέει, σαν καινούριο. Επειδή είναι προϊόν εγκλήματος και υπάρχει με αυτή τη διαδικασία, οι αρχές τι κάνουν. Ας επιληφθούν. Θα επιληφθούν, με ανησυχείς. Επιληφθούν. Τι στεναχωριέσαι. Όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, για να πάμε σιγά-σιγά στο Θάνο. Να δούμε τι άλλο εσείς μας λέτε μέχρι να μην. Όχι τώρα, όπου να είναι. Ο Γιάννης Ογούβαλης μου λέει κάτι για μπετά. Δεν κατάλαβα τι είναι αυτό. Θα δούμε, θα μου το εξηγήσει αργότερα. Ρώτησα τώρα. Να σου εξηγήσω. Όχι εσύ. Ένα άλλο Γιάννη. Αν τη βλέπει την ΑΕΚ του χρόνου σε Ευρωπαϊκό Όμιλο ή πάλι θα ξεκουράζεται μόνο για το πρωτάθλημα. Κοίταξε, η διαδικασία του conference είναι δύσκολη. Με ποια είναι το λέω. Επειδή η ΑΕΚ στα playoff έχει πολλές πιθανότητες να είναι στους ανίσχυρους. Οπότε πρέπει να έχει την τύχη της κλήρωσης. Επίσης, αυτό το group του conference από την Αγγλία μας έρχεται η Chelsea. Ναι. Είναι ένα άλλο μέγεθος. Chelsea από Αγγλία, Heidenheim από Γερμανία, Lens από Γαλλία. Φιωρεντίνα από Ιταλία, Μπέτις Σεβίλη από Ισπανία. Και δεν περνάνε από αυτά τα μεγάλα πρωταθλήματα απευθείας στον όμιλο του conference. Μπαίνουν και ισχυροί στο προκριματικό. Ναι, ναι, στα play-off δηλαδή. Οπότε θα είναι 19 ισχυροί, αν αποφύγει η ΑΕΚ αυτές τις 5 και πάει λίγο πιο κάτω, να αποφύγει τίποτα ολλανδικές, τίποτα τουρκικές και αυτά. Εντάξει, θα αυξηθούν οι πιθανότητες. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο αυτό να το δούμε. Πάντως στους δύο γύρους, στον δεύτερο δηλαδή και στον τρίτο προκριματικό. Η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς, οπότε περιμένουμε εδώ πολύ πιο βατό αποτέλεσμα κλήρωσης. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, αλλά είναι μια διαδικασία που επιβάλλεται η ΑΕΚ να το κάνει, να μπορέσει να μπει στον όμιλο του conference, στο League Stage, που θα έχει 6 παιχνίδια, που θα ξεκινήσουν και πιο μετά τα ευρωπαϊκά για την ΑΕΚ, νομίζω Οκτώβρη. Σωστά. Αν μπει στους ομίλους, για να φτιάξει και το συντελεστή κατάταξη στον πίνακα της UEFA. Πάμε στο Θάνο. Καλώ τον. Γεια σου, Θάνο, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, έχει αρχίσει και μπαίνει η ΑΕΚ σε μια κανονικότητα μετά το τελικό του Conference League και ενώ την κανονικότητα λόγω του γηπέδου αντιλαμβάνεστε όλοι. Από σήμερα λειτουργούν τα δύο μουσεία που βρίσκονται στο γήπεδο της ΑΕΚ. Ήδη ξυλώνονται τα πάντα που θύμιζαν τον τελικό του Conference League. Μέχρι το βράδυ θα έχει αποκατασταθεί πλήρως το κυτρινό μαύρο και νοσήτικο χρώμα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Η UEFA έχει καταγράψει τις όποιες ζημιές έχουν γίνει. Από εκεί και πέρα νομίζω θα αποζημιωθεί η ΑΕΚ για αυτές τις ζημιές και τα χρήματα θα τα πάρει από τις δύο ομάδες η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Οπότε πιστεύουν ότι το γήπεδο μέσα στο επόμενο 15ο θα είναι απόλυτα έτοιμο, δηλαδή θα έχουν καλύψει και τα καθίσματα που έχουν βγει από το γήπεδο που τα πήραν ως ενθύμιο είτε ο παδί του Ολυμπιακού είτε ο παδί της Φιωρεντίνα. Τώρα πάμε σε άλλα ζητήματα. Τα ζητήματα τα μεταγραφικά. Παραμένουν ανοιχτά τα θέματα με τους Κάλλες, Ραούχο, Άμπραμπατ, Χατζησαφή και όσο δεν κλείνουν τόσο θα έλεγα ότι δεν είναι και τόσο ευνοϊκά οι καταστάσεις ως προς το να έχουν θετική κατάληξη για την ΑΕΚ. Βέβαια είναι πρώτη. Μπορείς να μας μιλήσει για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, δηλαδή okay, για τον Αραούχο που διαβάζουμε για παράδειγμα ότι τον κοιτάζει και τον ΑΠΟΕΛ, το έχουμε πει. Περιμένουμε ο ίδιος ο Αραούχο, έτσι. Κοίταξε, έχει γίνει πρόταση στον Αραούχο. Ο Αραούχο
η Las Palmas είπε ότι δεν ενδιαφέρεται. Γι' αυτό ναι. Υπάρχει από όσοι γράφουν οι Κύπροι πρόταση από το ΑΠΟΕΛ. Α, είπε η Las Palmas ότι δεν ενδιαφέρεται. Ο πρόεδρος, βγήκε ο πρόεδρος. Ναι, ναι, ο πρόεδρος, Ραμίρες. Όχι μόνο για τον Ραούχο, έβαλε και άλλους παίκτες μέσα. Ναι. Καλά, τι μας νοιάζει για τους άλλους, για τον Ραούχο μας. Βγήκε ο πρόεδρος και μίλησε και μια σειρά ποδοσφαιριστών. Ναι. Το κάνει γενικά, ναι, θυμόμαστε. Ναι. Και έχει ανοίξει μια επιχείρηση εδώ πέρα με ρούχα ο Ραούχο. Δεν ξέρω, πιθανότατα το σενάριο, αν δεν θέλει να μείνει στην ΑΕΚ να πάει στην Κύπρο, το βλέπω πολύ πιο υπαρκτό, υπό την έννοια στην ότι. Στην ΑΕΚ θα μείνει όμως η ΑΕΚ, θα κάνει κίνηση να τον κρατήσει. Σου είπαμε, έχει κάνει πρόταση η ΑΕΚ. Έχει κάνει την πρόταση, δεν πρόκειται να κάνει κάτι περισσότερο. Α, σου λέει εμείς αυτά είναι. Δεν λέμε, περιμένουμε την απάντησή σου. Ωραία, να δούμε τι θα γίνει. Ωραία, Άμραμπατ. Η πρόταση έχει γίνει από το Γενάρη. Από τον Άμραμπατ επίσης η ΑΕΚ του έχει πει ότι τον θέλει, του έχει κάνει μία πρόταση. Ο ίδιος έχει αυτή τη στιγμή απαντήσει ότι περιμένει να δει κάποια άλλα πράγματα στην Ολλανδία. Ό,τι είχε πει και πέρσι και πρόπερσι. Άρα λοιπόν και αυτό είναι ανοιχτό. Ναι, σε αυτές τις δύο περιπτώσεις ναι, δεν έχουμε κάτι αμεταβλητό. Για Χατζησαφή όμως, για παράδειγμα που είχε βγει ο Αλμέιδα και είχε πει ότι τον θέλω γιατί τον σκέφτομαι και για στόπερ και τα λοιπά. Πού κολλάει η ιστορία? Για το Χατζησαφή φαίνεται η ιστορία κολλάει ότι ο Αλμέιδα θέλει έναν διαφορετικό αριστερό μπακ. Άρα δηλαδή δεν υπολογίζει φέτος για τη νέα χρονιά να παίζει ο Χατζησαφή αριστερό μπακ. Ναι, γι' αυτό άλλωστε μας είπε ότι τον έχει στο μυαλό του σαν στόπερ. Ναι, ναι. Τώρα, σαν στόπερ όμως πάλι έχουν κάτι άλλο στο μυαλό του έχει ο Αλμέιδα. Οπότε δεν ξέρω. Πραγματικά του Χατζησαφή είναι η μόνη πιο δύσκολη υπό την έννοια περίπτωση τι θα αποφασίσει η ΑΕΚ για τον παίκτη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στην ουσία έχει μια οψιόν για έναν ακόμα χρόνο. Συζήτηση πάντως στην ΑΕΚ με τον Χατζησαφή έχει γίνει. Δεν άκουσα. Συζήτηση της ΑΕΚ με τον Χατζησαφή δεν πρέπει να έχει γίνει ακόμη. Δεν έπρεπε να γίνει, δεν το γνωρίζω κιόλας. Για να πω την αλήθεια. Οπότε. Φανβέρτ και Σιντιμπέ θεωρούνται τελειωμένοι, να το πω. Ναι. Σιντιμπέ θεωρώ απόλυτα τελειωμένο το Σιντιμπέ. Και τον Φανβέρτ. Ναι, Φανβέρτ νομίζω ακόμα πιο πολύ έτσι. Αλλά πάντα ξέρει μέχρι να ακούσει τα επίσημα. Μέχρι να ακούσει, ναι. Και τι μένει μετά ο Κάλενς. Μόνο με τον Κάλενς. Για τον Κάλενς δεν έχουμε πει. Ο Κάλενς είναι ιδανικό. Ναι, και εκεί έχουμε δεδομένα ότι η ΑΕΚ δεν θα πληρώσει τη ρήτρα για τον Κάλενς. Πόσο είναι? Έχει επιστρέψει στην Τζιρόνα. 800 χιλιάρικα, αυτό ήταν. Ένα εκατομμύριο είναι η ρήτρα. Όχι, πιο κάτω. Εντάξει, 7-8 ήταν. Εντάξει, 800 χιλιάρικα. Αλλά η ΑΕΚ ούτω ή άλλω δεν θα δώσει τη ρήτρα. Γιατί? Δεν παίρνει το συμβολό του χρόνου. Γιατί η Χιρόνα δεν τον υπολογίζει, γιατί τελειώνει το συμβόλαιο σε ένα χρόνο και γιατί και από την Τζιρόνα είχαν σκεφτεί και είχε συζητηθεί αυτό ότι μπορεί να μείνει ελεύθερος ο Κάλενς. Από τώρα. Ναι. Άρα να τον πάρει ελεύθερο η ΑΕΚ. Θα δούμε αν θα τον πάρει η ΑΕΚ. Παιδί μου, η ερώτηση είναι, ενδιαφέρεται η ΑΕΚ για να. Όχι, η ερώτηση έχει να κάνει με τα δεδομένα. Η ΑΕΚ έκανε ένα δανεισμό με τον Κάλενς. Έχει μια ρήτρα. Το ερώτημα είναι, η ΑΕΚ θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα. Η απάντηση μας έχει δοθεί. Όχι. Όχι. Δεν θα ενεργοποιήσει. Αν μείνει ελεύθερος όμως η ΑΕΚ θα τον κρατήσει. Το αν μείνει ελεύθερος είναι μια άλλη κουβέντα ανάλογα με τι στόπερ μπορεί να βρει στην αγορά η ΑΕΚ. Και τις προτεραιότητες. Άρα δεν είναι προτεραιότητα ο Κάλενς, αυτό λέω. Όχι, δεν είναι. Και δεν ήταν ούτε πέρυσι το καλοκαίρι. Ο Κάλενς έχει έρθει τελευταία στιγμή επειδή δεν είχαν έρθει βασικοί στόχοι της ΑΕΚ. Ωραία. Και... Ναι. Πήγε καλά, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό που θέλεις για, ναι, για δίπλα στο Βίντα. Μια χαρά. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω και λίγο ως προς αυτό με το περινομικό κυνηγητό που θα αμολύσει η ΑΕΚ. Και εντάξει, κατά τη γνώμη μου, καλά θα κάνει, ας πούμε. Για αυτούς που βανδάλισαν, που έκαναν κτλ. Αυτή η διαδικασία πώς θα προχωρήσει, με ποιο τρόπο, τι προκύπτει δηλαδή. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες τις οποίες ανέπτυσαν ήδη αυτοί οι οπαδοί του Ολυμπιακού στα διάφορα social media που κρατάνε ως έπαθλο τα καθίσματα της ΑΕΚ και όλα αυτά. Ναι. Θα προσπαθήσει να κάνει ταυτοποίηση η ΑΕΚ και βάσει αυτές τις φωτογραφίες, τώρα δεν ξέρω με ποιο μηχανισμό. Όχι η ΑΕΚ, η ελληνική αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία, ναι, όχι η ΑΕΚ, δεν είναι αστυνομία η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες του γηπέδου και επίσης, ό,τι αφορά αυτό το υλικό από τα social media, είναι συγκεντρωμένο και στη διάθεση της ελληνικής αστυνομίας. Και είναι ζήτημα της ελληνικής αστυνομίας να προχωρήσει τις ενέργειες, γιατί μέσα από αυτά τα φωτογραφικά στιγμιότυπα περιέχονται πολλές παραβάσεις. Όπως είναι βανδαλισμοί, είναι φθορά ξένης περιουσίας κτλ. Η ΑΕΚ από εκεί και πέρα έχει επικοινωνήσει ότι θα κινηθεί και στα αστικά δικαστήρια με την αξίωση αποζημίωσεων και στα ποινικά, ώστε σύμφωνα και με την αθλητική νομοθεσία να διασφαλίσει ότι οι συγκεκριμένοι δεν θα ξαναδούν γήπεδο από κοντά. Τώρα το πώς θα γίνει, πότε θα γίνει κτλ. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, αλλά η βάση είναι η ελληνική αστυνομία, έτσι. Και τουλάχιστον δεν ξέρω πόσο χρόνο θα πάρει. Είναι όλα η βάση δεδομένων, ανοίξει την αστυνομία, δεν ανοίξει. Ναι, 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 είναι λογικό. Ναι, 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 σωστά. Μάλιστα. Ωραία, φίλε. Αυτά. Έχει ο Αλμέιδα, νομίζω οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι ότι φεύγει
Κυριακή απόγευμα για την Αργεντινή. Θα επιστρέψει γύρω στις 15 Ιουνίου. Οπότε θα έχει ανοιχτή γραμμή για να μαθαίνει για τα μεταγραφικά όπως ήταν και πέρσι. Κάτι περισσότερο θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για τη συνέχεια. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.